Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρουσία που έχετε εδώ σήμερα, που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Τσεπίδη, έναν δημότη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπόδειγμα εντιμότητας, ειλικρίνειας και προσφοράς για τον τόπο μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές συνδημότητες, αγαπητοί συνδημότες, νέοι νέοι, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία της προσπάθειας να αλλάξουμε το τοπίο στο Δήμο μας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία του αγώνα μας να διεκδικήσουμε το νόμιμο δικαίωμα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προκειμένου να δούμε την περιοχή μας να παίρνει τη θέση που της αξίζει και της αναλογεί. Είμαστε σήμερα εδώ γιατί μας διαπερνά στην ψυχή και στο νου ένα κοινό όραμα, το όραμα για το Δήμο μας. Ένα όραμα αξιώσεων για έναν τόπο που πραγματικά το αξίζει. Για έναν τόπο που διαλέξαμε να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε. Η συγκίνηση που νιώθω αυτή τη στιγμή είναι πολύ έντονη. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την πίστη και στην αγνότητα και την αλήθεια των προθέσεών μας. Υπάρχει μεταξύ μας μια σπάνια και πολύ δυνατή σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και αγάπης. Μια δυνατή σχέση ειλικρίνειας, μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης που κανένας και τίποτα δεν μπορεί να την κλονίσει. Θέλω να ξέρετε ότι την εμπιστοσύνη και την πίστη που μου δείχνετε δεν την πρόδωσα και δεν θα την προδώσω ποτέ. Είμαστε συνοδοιπόροι στον ίδιο δρόμο, είμαστε συγκάτοικοι στο ίδιο όνειρο. Παλεύουμε για να ανοίξουμε στον τόπο μας τους δρόμους για την προοπτική που δικαιούται. Με σθένος και αποφασιστικότητα θα διεκδικήσουμε να γίνουν τα έργα που απαιτείται για να βγει ο τόπος μας από την απομόνωση. Ήρθε ο καιρός να διαμορφώσουμε το Δήμο όπως τον οραματιζόμαστε. Φίλες και φίλοι, θέλω να δεσμευτώ ενώπιόν σας για κάποιες βασικές αρχές λειτουργίας και αναπτυξιακής πορείας του Δήμου μας. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στον πολίτη. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα φροντίζει για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών έχοντας επίκεντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Δεσμευόμαστε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου μας, καθαριότητα, ίδρυυση, ηλεκτροφωτισμός, θα επιλύουν άμεσα προβλήματα σε όλες τις γειτονιές και όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα στηρίζει τον πρωτογενή τομέα και θα είναι δίπλα σε κάθε κτηνοτρόφο και σε κάθε αγρότη όποτε το χρειάζεται, φροντίζοντας για την πρόσβαση του κάθε κτηνοτρόφου στη μονάδα, του κάθε αγρότη στο χωράφι, συντηρώντας και επεκτείνοντας την αγροτική οδοποιία. Παράλληλα, θα ιδρύσουμε γραφείο αγρότη με γεωπόνο και κτηνίατρο. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα στηρίζει τη νέα γενιά με υποδομές εκπαίδευσης, άθλησης και ψυχαγωγίας. Δεσμευόμαστε για τη αξιοποίηση των συντηρητικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας, Βάλια Κάλτα, Χιονοδρομικό Κέντρο, Βασιλίτσας, Μανιτάρια. Δεσμευόμαστε για ένα Δήμο που θα αναδεικνύει την πλούσια ιστορική και πολιτισμική μας κληρονομιά, παλαιοντολογικά ευρήματα, αρχαιολογικά ευρήματα, πέτρινα γεφύρια, θρησκευτικά μνημεία, παραδοσιακοί οικισμοί. Δεσμευόμαστε ότι με τις δομές του Δήμου μας, νομικά πρόσωπα, πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, θα στηρίξουμε κοινωνικές ομάδες που έχουν αυξημένες ανάγκες, άποροι, ηλικιωμένοι, άνεργοι, άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, πολύτεκνοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Κέντρου Διημέρευσης Ατόμων ΑΜΕΑ,
αφού είμαστε από τους λίγους Δήμους, κέντρα νομού που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους δομές. Θέλω να πιστεύω ότι και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως η Μητρόπολη, θα μας βοηθήσουν σε αυτό το τομέα λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας που έχουν. Κλείνοντας, θα ήθελα να δεσμευτώ ότι μαζί με τους συνεργάτες μου θα δημιουργήσουμε ένα σημείο αναφοράς για την πόλη των Γρεβενών. Προτείνουμε την ίδρυση ιστορικού λαογραφικού μουσείου στο πρώτο δημοτικό σχολείο, κτίριο ενός αιώνος περίπου, με την παράλληλη δημιουργία μιας σύγχρονης δομής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους μαθητές του τόπου μας. Συνδημότησες, συνδημότες, φίλες και φίλοι, με τη δική σας στήριξη, συμπαράσταση και προτροπή και τη δική μας ισχυρή θέληση να προσφέρουμε ενεργά και αποτελεσματικά στον τόπο μας, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε έναν αγώνα, αυτό με τελικό σκοπό να δημιουργήσουμε το Δήμο που δεσμευτήκαμε και ονειρευτήκαμε. Συνδημότησες, συνδημότες, φίλες και φίλοι, λίγες μόνο εβδομάδες απομένουν ως την 26η Μαΐου, ως την ημέρα της μεγάλης απόφασης. Σε αυτή τη μέρα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για την πρόοδο του Δήμου μας. Αντίπαλός μας είναι μόνο τα προβλήματα του τόπου μας. Σας καλώ λοιπόν να δώσουμε μάχη για μια μεγάλη νίκη. Σας ευχαριστώ, να ευχηθώ καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλους μας.